Λοιπόν, είμαστε εδώ, επιστρέψαμε στην εκπομπή Volley Live για να συνδεθούμε με τον coach, με τον προπονητή του Volley, τον κύριο Άκη Φλαούνα. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πολύ χαίρομαι για την πρόσκληση. Εμείς χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί ήσασταν καλεσμένος και στην περσινή μας εκπομπή και φέτος έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα πούμε και διαζώσεις πράγματα, έτσι, coach. Ναι. Θα έχω τη χαρά να είμαι κοντά σας αύριο, να παρακολουθήσουμε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι κυπέλου μεταξύ Σκίδρας και Όφη. Και πιστεύω θα γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και να πούμε, να μιλήσουμε φόλης της ύλης για το Βόλι. Θα είναι χαρά μας που θα σε έχουμε αύριο κοντά για να διαζώσεις εκεί, να σχολιάζουμε και το παιχνίδι, να βλέπουμε τις φάσεις. Και φυσικά βέβαια ταυτόχρονα να σας ρωτάμε και κάποια πράγματα για το Βόλι, κάποιες λεπτομέρειες, κάποια θέματα τα οποία εμείς οι υπόλοιποι που δεν είμαστε τόσο μέσα στο Βόλι, με την δική σας γνώση θα επιμορφωθούμε και εμείς μαζί με τους φίλους τηλεθεατές μας που θα μας παρακολουθούν στην αυριανή αναμέτρηση και όπως πληροφορούμαστε θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα παρακολουθούν, γιατί από όλα τα παιχνίδια είναι αυτό που μονοπολεί περισσότερο, γιατί φαντάζει να είναι πιο κοντά οι δύο ομάδες. Βεβαίως η ομάδα του Όφη είναι στην Volley League, είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, αλλά όμως και η ομάδα του Αριστοτέλη είναι πολύ δυνατή, παίζει στην έδρα της, έχει έμπειρους παίκτες, θέλει να κάνει μια μεγάλη νίκη έτσι αφιερωμένο στον κόσμο της. Οπότε θα δούμε δηλαδή τον νεοεισερχόμενο με πολλές πιθανότητες στην Volley League με έναν εκπρόσωπο της Volley League να συγκρούνται αύριο, με έπαθρο βέβαια τι άλλο, την πρόκληση για την επόμενη φάση του κυπέλου. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι η ομάδα του Όφη προέρχεται από τη μεγάλη κατηγορία, έχει 4 ξένους, έχει άλλες παραστάσεις, όμως η ομάδα της Σκίδρας έχει πάρα πολύ έμπειρους παίχτες, παίχτες που έχουν παίξει εθνικές ομάδες, που έχουν προέλθει και έχουν κάνει πάρα πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Έχουν υψηλό αγωνιστικό εγωισμό και φυσικά θα επιδιώξουν την νίκη. Βέβαια ένα μπουστάρισμα έχει πάρει η Σκίδρα από την τελευταία μεγάλη νίκη που έκανε με την Καλαμάτα. Οπότε με ανεβασμένη ψυχολογία και με την προσέλευση του καινούργιου coach, θα εξοραϊστούν οι δύο οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν και μην ξεχνάμε ότι είναι ένα και μοναδικό παιχνίδι, έτσι. Οπότε αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα προσελκύσει πολύ κόσμο. Coach, και από κοντά αλλά και από την μετάδοσή σας. Coach, πέρυσι δεν είχε γίνει ο θεσμός του κυπέλου λόγω του κορονοϊού, λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, φέτος βλέπουμε και οι τρεις θεσμοί, το πρωτάθλημα, το κύπελο και το ΛΙΚΑΠ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, λαμβάνουν χώρα τις κατάλληλες και κάθε ημερομηνίες. Με συγχωρείτε. Φέτος, πώς βλέπετε την εξέλιξη του πρωταθλήματος της Volley League, δεδομένου το ότι έχουμε και ένα καινούριο σύστημα διεξαγωγής? Ναι. Φέτος, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά όλη η υπόθεση που έχει σχέση με τα παιχνίδια. Λίγα είναι τα παιχνίδια που μεταφέρθηκαν ή πήγαν άλλη αγωνιστική ημερομηνία. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν επηρέασε τόσο πολύ η υπόθεση πανδημίας το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και βλέπουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Ένα πολύ ανταγωνιστικό που έχει προσελκύσει και πολύ δυνατούς παίχτες και εξαιρετικής αξίας στο πρωτάθλημά μας. Και ειδικά οι 4 πρώτες ομάδες παρακολουθούμε παιχνίδια που μερικές φορές προσομοιάζουν και σε ιταλικό πρωτάθλημα ή πολωνικό. Αυτό λοιπόν πέρσι επηρέασε πάρα πολύ εμάς. Φέτος είναι το ευτυχές το γεγονός που δεν έχει επηρεάσει και έχουν παρακολουθήσει μεγαλύτερες και καλύτερες ποιότητας παιχνίδια. Μάλιστα. Βλέπουμε τις 4 πρώτες ομάδες, όπως και πέρυσι,
να διεκδικούν τον τίτλο, με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να έχει ένα μικρό προβάδισμα συγκριτικά με τις υπόλοιπες τρεις ομάδες. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει κρυθεί κάτι, δεν έχει βγει πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ ή κάποια άλλη ομάδα. Βλέπουμε να περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο, αν μπορώ να το πω, στο μίνι πρωτάθλημα δηλαδή, μετά την κανονική περίοδο. Πώς θα κρίνετε εσείς τις τέσσερις ομάδες, αλλά και τις δύο ομάδες που δεν διεκδικούν το πρωτάθλημα, δεν μπορούν δηλαδή να το διεκδικήσουν, και λόγω βαθμολογίας, Μίλωνα και Κηφισιά, σε αυτές τις ομάδες αναφέρομαι, μπορούν αυτές οι ομάδες να κάνουν ζημιά και στις ομάδες τις μεγαλύτερες? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Καταρχήν, ένας βασικός παράγοντας είναι ο σχεδιασμός που έγινε από την αρχή από τις ομάδες και θα παίξει μεγάλο ρόλο το τι πάγκο έχει κάθε ομάδα, τι ρεζέρβες έχει, διότι είναι πολλές υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός πέρασε, και με την ευκαιρία να πούμε πολλά συγχαρητήρια, που πέρασε στους τέσσερις του challenge. Επίσης, έχουν κάνει καλούς πάγκους και τόσο ο ΠΑΟ, και πολύ ωραία ομάδα, και εδώ αρχίζει και παίζει εξαιρετικό βόλι, όσο και η Σύρος με την έλευση του καινούριου προπονητή, έχει αυξήσει την ποιότητά της και την αποτελεσματικότητά της. Τώρα, όσο για τις ομάδες του Μίλωνα και της Κηφισιάς, δεν έκαναν τις μεγάλες νίκες που έκαναν πέρσι. Και αυτό οφείλεται βέβαια στην εξαιρετική δυναμικότητα που έχουν οι τέσσερις πρώτες ομάδες. Ωστόσο, βέβαια, από εδώ και πέρα, ποτέ δεν αποκλείς έναν επικίνδυνο Μίλωνα και μία πολύ καλή Κηφισιά, ειδικά μέσα στην έδρα της. Οπότε εκεί πάρα πολύ πιθανό να παρακολουθήσουμε και να έχουμε και εκπλήξεις, να έχουμε και νίκες από αυτές τις ομάδες. Κούτσε, πέρυσι είχαμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος ουσιαστικά δύο κατηγορίες ομάδων. Τις τέσσερις πρώτες, οι οποίες αγωνιζόταν για τον τίτλο, και τις τέσσερις υπόλοιπες, Μίλωνας, Κηφισιά, Βέρεια και Όφη, όπου διεκδικούσαν την 5η, 6η, 7η και 8η θέση. Ήταν κοντά οι τέσσερις πρώτες, κοντά και οι τέσσερις της δεύτερης κατηγορίας ομάδας. Δεύτερης εντός των εισαγωγικών, έτσι. Λοιπόν, φέτος είδαμε η ψαλίδα να ανοίγει και να έχουμε τρεις κατηγορίες. Τις τέσσερις, Μίλωνα και Κηφισιά μια άλλη κατηγορία, και την Βέρεια με την ομάδα του Όφη να είναι στην τελευταία κλάση, που να διεκδικούν μέχρι πριν λίγο καιρό επίσης όρις την 7η και 8η θέση, και τώρα βέβαια την ομάδα της Βέρειας που με δυσκολία συμμετέχει κάνει στο πρωτάθλημα. Πού το αποδίδεται αυτό? Καταρχήν θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ η υπόθεση με την Κία του Υπουργού. Δηλαδή οι ομάδες στηριχτήκαν από το κράτος, από την πολιτεία, μέσω της χορηγίας του Στίχημαν. Και αυτό έδωσε το ένασμα και την δυνατότητα να προσελκύσουν και να πάρουν παίχτες από το πάνω ράφι, που λέμε εμείς. Δηλαδή, εξαιρετικής αξίας, με μεγάλο μπάτζετ. Ούτως και έτσι, ως αποτέλεσμα, έχει να δυναμώσουν πάρα πολύ οι τέσσερις πρώτες ομάδες, αλλά και να έχουν και ένα αξιόλογο σύνολο, και η υποκατηγορία που είπατε, της Κηφισιάς και του Μίρωνα. Και θα περίμενα κάτι καλύτερο και από τις δύο τελευταίες ομάδες. Όμως δεν ξέρω, ότι κάτι έφτεξε εκεί, κάτι πήγε λάθος. Θα μπορούσα να μιλήσω και για την ομάδα που ήμουν πέρσι στον Όφη. Περίμενα μια καλύτερη πορεία. Όπως και είχαν δηλώσει και οι ίδιοι, ότι πήγαιναν για εξάδα, τελικά δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς έφτεξε. Καλό είναι να κάνουν μια αυτοκριτική οι άνθρωποι του Όφη και να δουν τι έφτασε και να το διορθώσουν. Τώρα, το λυπηρό είναι η ομάδα της Βέρειας, που ουσιαστικά έγινε το πυροτέχνημα της Γολιλή. Μετά από μια ωραία πορεία πέρσι και μετά από έναν τελικό που έπαιξε ο Λικάπ, τελικά καταλήξαμε να ουσιαστικά να έχει αποσυρθεί.
Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Όχι, πες. Κάτι θέλεις να πεις, δες που νομίζεις. Όχι, πες. Θέλω να πω τον coach ότι αν δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι, Δέσποινα, επειδή αύριο θα έχουμε δυνατότητα, θα είμαστε μαζί τουλάχιστον μια μισή ώρα, έτσι, μπορεί και περισσότερο εκεί, θα έχουμε δυνατότητα να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί και νωρίτερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή coach, οπότε τη μετάδοση έχει την εκπομπή, η δύναμη της συνήθειας βλέπετε. Έτσι, λοιπόν, οπότε θα έχουμε δυνατότητα να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα και για την Volley League και για την Pre-League, αλλά βεβαίως και για την Volley League των γυναικών και για την Pre-League των γυναικών, γιατί φέτος είδαμε όντως πραγματικά ένα βόλεϊ σε όλα τα επίπεδα σε πολύ καλύτερη μοίρα από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, οπότε το ραντεβού μας είναι για αύριο με διαζώσεις και με χρόνο απεριόριστο. Καλή αντάμωση τότε. Καλή αντάμωση, καλό ταξίδι και να σας υποδεχθούμε στον τόπο μας, στην περιοχή μας. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας. Γεια σας.